Sì, una poi. Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά τη συνεπίκειον, μη αποστήσει το ελαιό σου αφήμων, αλλά τε αυτών ηκεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον, και συγχώρηση των πτεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Προς Θεσσαλονίκης Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, παραγγέλλομεν ημίν εν ονόματι του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, στέλεστε ημάς από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος και μη κατά την παράδοση ην παρέλαβον παρήμων. Αυτή γαρίδατε πως δημιμήστε ημάς, ότι ούκοι τακτήσαμεν ημίν, ουδέ δωρεάν άρτον εφάγομεν παρά την ως, αλεν κόπο και μόκθο, νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, προς το μη επιβαρύσε την αημών, ουκ ότι έχομεν εξουσίαν, αλήνα εαυτούς τύπων δόμεν ημίν εις το μιμής δε ημάς, και γαρότε ημεν προς ημάς τούτο παρηγγέλλομεν ημίν, ότι ήθη σου θέλει εργάζεστε μη δε εστί έτον. Ακούομεν γάρτιν άσπερι πατούντας εν ημίν ατάκτος, μηδέν εργαζομένους αλλά περιεργαζομένους, της δέτη ούτης παραγγέλλομεν και παρακαλούμεν δια του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, είναι με τα ησυχίας εργαζόμενοι τον εαυτόν άρτον εστίωσιν. Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης δοή ημίν την ειρήνην, δια παντός εν παντή τρόπο, ο Κύριος με τα πάντων ημών. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Ιησού. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί εν την ιαλιστήσετε. Ίσου δεν ισχύει έτη, μη πληθυνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Ου δύνατε πόλεις κρυβήνε πάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσι λίγνων και τη θέασιν αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικίαν. Ου το λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον όμον ή τους προφήτας, που ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Διονυσίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
υπέρ του καταπεμπτήνε ημίν πλουσίαν την Θείαν χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτωρα εν εις κατά των Θείων αυτού φωτισμών πράττουμεν αγαθείς του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Το Πνεύμα Τίσου. Τα σκεφαλάσιμο αν το Κυρίο πλήρωμε. Φύγετε το παράθυρο λίγο. Καταδεξάμενος και διάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας μας τους δια της κλήσεως του εαυτών αυγένος σημαίνοντας του προσδουλίας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως του κερατισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχής και σώματος σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπομεν συν το ανάρτο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και το οποίο σου πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε δεηθόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο εν ανθρωπίσαστε ως ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέθερα επί τη δεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους όν αγιάσεις, αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημών ημάς και τα έργα ημών ταύτα, είναι ατάφτα τα χεί και εσύ ως εις πέρας αγάπωμεν, φώτισον δε ημών την διάνοια και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, είναι απάντοτε το αγαθόν πράττωμεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα, εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώναων σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατέναντιον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Φώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και των σορφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σών γονέων αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίων Δόξου Αποστόλου των Εθνών Παύλου, του Ουρανοβάμονος, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών μετά των συνεργών αυτού και πάντων των εν την Κορινθία διαλαμψάντων Αγίων, Οσίων, Πατέροντε και Ιεραρχών, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του εν δεχείς Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Θεός να ευλογείτε έργα σας, καλή δύναμη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στο μόλις ανακαινισμένο ιστορικότερο γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη και στον νομό. Έχουν κερδιθεί τρελές μάχες εδώ και έχουν χρηστεί βουλευτές εδώ. Αν δεν νομίζω και ο κύριος Δήμας αλλά και ο κύριος Κόλλιας, νομίζω ότι εδώ ξεκίνησαν την καριέρα τους. Για να συντομεύσω, γιατί έχουμε και δυστυχώς η ζέστη είναι όπως καταλάβαμε όλοι κουραστική. Για τον νομό δεν έχω να σας πω πολλά, εκτός το ότι το πιο σημαντικό είναι από τους νομούς της Πελοποννήσου που ιστορούμε τρομακτικά ένα από την άλλη νομό. Θα σταθώ μόνο σε δύο, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέω μετά από συζητήσεις και με τον βουλευτή μας και με τον κύριο Καλλιέρη, τον αντιπεριφερειάρχη μας, με τον κύριο Ταγαρά, με τον κύριο Κόλλια, με όλους τους πολιτευτές. Θα σταθώ σε δύο σημαντικά αναπτυξιακά έργα τα οποία να τα έχετε στο μυαλό σας. Πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο του φράγματος του Ασοπού, το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Από την προηγούμενη σας επίσκεψη είχαμε μιλήσει γι' αυτό, αν θυμάστε. Πάει πολύ καιρό πίσω. Οπότε δεν θα το αναπτύξω άλλο αυτό. Και το δεύτερο, το οποίο είναι επίσης νομίζω πολύ σημαντικό μετά από συζητήσεις, είναι μέρος από το στρατόπεδο του συντάγματος του πεζικού θα πρέπει να υπαραχωρηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης πρώτου δευτέρου βαθμού, ώστε έτσι να μαζευτούμε. Είναι και αίτημα όλων των υπηρεσιών, ξέρετε αυτό. Και για οικονομία σε επίπεδο οικονομικό, αλλά και διαχειριστικό. Κατά τα άλλα, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω για να συντομεύουμε. Καλώς ήρθατε και να θυμάστε, ήρθατε σε ένα ταβούρικα γραφεία το οποίο ελπίζω να μας δώσει την αυτοδυναμία για την Πρωθυπουργό να είστε σίγουροι. Να σε καλά, Προεδρόμο, αγαπητέ Χρήστο, κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα στην Κόρινθο να συμμετέχω στα γένεια αυτού του ιστορικού γραφείου για το οποίο είχα ήδη ενημερωθεί, με τον τρόπο του σηματοδοτεί την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. 1,44 ετών, υπερήφανο για την παρακαταθήκη του, για τη συνεισφορά του σε αυτόν τον τόπο, το οποίο όμως κόμμα χρειάζεται και αυτό διαρκή ανανέωση και διαρκή αναζωογόνηση με νέα πρόσωπα και νέες συζέτησεις. Και αυτό ακριβώς κάνουμε, φίλες και φίλοι, αυτά τα 2,5 χρόνια που έχω την τιμή να ηγούμε αυτής της μεγάλης παράταξης. Αλλάζουμε τη Νέα Δημοκρατία, μένοντας πιστοί στις αξίες και στις αρχές μας και ανανεώνουμε, την πολλιάζουμε με νέες ιδέες, με νέους ανθρώπους και εύχομαι τα γραφεία αυτά να είναι φιλόξενα γραφεία, όχι μόνο για τους παλιούς παραδοσιακούς αγωνιστές του κόμματός μας, και είναι πολλοί αυτοί εδώ πέρα στην Κορινθία και πολλοί παλιοί καλοί φίλοι, οι οποίοι έδωσαν τόσους αγώνες και στις καλές αλλά και στις κακές στιγμές. Είναι οι αγωνιστές οι οποίοι μας κράτησαν αυτή την παράταξη όρθια όταν πολλοί πίστευαν ότι είχε κλείσει τον ιστορικό της κύκλο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους αυτούς τους παλιούς αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ανθρώπους που για πρώτη φορά μπορεί να βρίσκονται σήμερα κοντά μας και οι οποίοι για πρώτη φορά μπορεί να έρθουν σε μια τοπική οργάνωση του κόμματος αναζητώντας μια καινούργια πολιτική στέγη. Μια πολιτική στέγη σε ένα κόμμα το οποίο δεν μένει κολλημένο σε ιδεολογικά στερεότυπα του παρελθόντος. Ένα κόμμα το οποίο δεν πιστεύει στον διχασμό, αλλά πιστεύει στην ενότητα. Ένα κόμμα το οποίο κοιτάει μπροστά και δεν κοιτάει πίσω. Ένα κόμμα πάντως το οποίο πάνω απ' όλα αυτό που τον νοιάζει είναι η αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών. Είτε μιλάμε για τα προβλήματα της υπερφορολόγησης και των εξαιρετικά υψηλών εργοδοτικών εισφορών που έχουν τσακίσει την αγορά και την παραγωγική Ελλάδα, είτε μιλάμε για τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα, ένα πρωτογενή τομέα που τόσο δυναμισμό έχει εδώ πέρα στην Κορινθία, θα έπρεπε να αποτελεί σημαία, αναπτυξιακή σημαία ολόκληρη τη χώρα, είτε μιλάμε για τα εξειδικευμένα τοπικά προβλήματα εδώ πέρα τη Κορινθία που έχουν να κάνουν με την οργάνωση τη πόλη αλλά και με τη διακίνηση των υδάτινων πόρων, μια μεγάλη πρόκληση που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Θα μιλήσουμε λοιπόν συγκεκριμένα. Είναι πάρα πολύ εύκολο σήμερα να περιορίσουμε τον πολιτικό μας λόγο ασκώντας απλά σκληρή κριτική
στην κυβέρνηση του κ. Σίπρα και Καμένου. Θα σας έλεγα ότι αυτό είναι μια εύκολη άσκηση, διότι η ίδια η πραγματικότητα παράγει επαρκή αντιπολίτευση σε αυτήν την ανίκανη κυβέρνηση. Και ό,τι και αν κάνει αυτή η κυβέρνηση, όλοι ξέρουν πια ότι ο κύκλος της έχει κλείσει. Και κάποια στιγμή, ελπίζουμε το νωρίτερο, θα γίνουν εκλογές. Και τότε το ζητούμενο δεν είναι απλά να κερδίσουμε, αλλά να κερδίσουμε συνολικά την εμπιστοσύνη των πολιτών ότι μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή και ότι μπορούμε επιτέλους να βάλουμε τη χώρα σε μια διαφορετική τροχιά. Αναπτυξιακή, αλλά και θεσμική. Να κάνουμε την οικονομία μας ανταγωνιστική, αλλά να οργανώσουμε και το κράτος μας. Με ένα τέτοιο τρόπο που οι πολίτες θα αισθάνονται ότι οι φόροι τους οποίους πληρώνουν είναι με κάποιο τρόπο ανταποδοτικοί. Με καλά σχολεία, καλά νοσοκομεία. Να μην μένουν 35.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών. Επαναλαμβάνω τη δέσμευσή μας, προσωπική μου δέσμευση, κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε από τώρα μέχρι τις εκλογές. Και σε αυτή την προσπάθεια θέλω τα κομματικά μας στελέχη να είναι κοντά, όπως ήταν πάντα εξάλλου. Κοντά με έναν φρέσκο και σύγχρονο λόγο, να πάμε να βρούμε αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε έμειναν στο σπίτι τους σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, απογοητευμένοι συνολικά με το πολιτικό σύστημα, είτε ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά νεότεροι συμπολίτες μας, γιατί μπορεί να πίστεψαν τον κύριο Τσίπρα ότι πράγματι εννοούσε αυτά τα οποία έλεγε, και να τους πείσουμε ότι αξίζουμε μια ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι οι συμπολίτες μας θα μας εμπιστευτούν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Και είμαι σίγουρος, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι και εδώ πέρα η Κορινθία, η οποία αποτελεί πάντα ένα νομό βαρόμετρο, καθώς τα αποτελέσματά της ιστορικά είναι πάντα πολύ κοντά στα εθνικά αποτελέσματα, ότι και η Κορινθία θα δώσει το σήμα της μεγάλης νίκης, της μεγάλης πολιτικής ανατροπής για μια Ελλάδα την οποία αξίζουμε πραγματικά. Γιατί αξίζουμε καλύτερα, αξίζουμε πολύ καλύτερα από τη σημερινή κυβέρνηση. Εύχομαι να είναι καλότυχα τα γραφεία και όλοι μαζί ενωμένοι να πάμε στην τελική ευθεία για τη μεγάλη μάχη και τη μεγάλη νίκη. Να είστε καλά! Και την ανανέωση με τις τελευταίες ισοπολίτες. Βεβαίως. Έτσι, ο μέσος ηλικίας κατέβηκε πάρα πολύ. Έτσι. Είμαστε πλήρη, είμαστε στο 60% σε ετοιμότητα σχεδόν στην υψατοπροσώπηση. Μετά από εντολή του οργανωτικού και διαδίκου του γραμματέα. Η μεγάλη πρόκληση είναι η στελέχωση της Κάθρος. Για δίκους θα δώσετε χρήσματα, για περιφέρειες. Για δίκους, για περιφέρειες θα δώσετε χρήσματα, είναι αυτοκρατία. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε για τις...